Κύριοι συνάδελφοι, στα επόμενα 10 λεπτά θα μιλήσουμε για τις θεραπευτικές εξελίξεις στην υπέρταση για το 2021 και θα ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο φάρμακο του καθηγητή μου, του κυρίου Ζακόπουλου, τη χλωροθαλιδόνη, ένα θιαζιδικού τύπου διουρητικό, το οποίο είναι τρεις φορές πιο ισχυρό από την υδροχλωροθιαζίδη, έχει διάρκεια δράση 48 με 72 ώρες, πολύ καλά αποτελέσματα στις μελέτες έκβασης, και ενώ είχε χαθεί για κάποια χρόνια τώρα από την αγορά, επανήλθε δρυμύτερο και προφανώ υπάρχει λόγο. Ε, όσοι ασχολούνται με ασθενεί με χρόνια νεφρική νόσο, ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί η αρτηριακή πίεση αυτούς αυτού του ασθενεί. Και επίση ξέρουμε ότι όταν το GFR είναι κάτω από 40, τα θεαζιδικά διορτικά δεν δρούν καλά, και όταν είναι κάτω από 30, δεν δρούν καθόλου. Λοιπόν, είχαμε μία δημοσίευση το 2021 στο New England Journal of Medicine μια διπλά τυφλή τυχεοποιημένη μελέτη σε 160 ασθενεί, οι οποίοι είχαν στα δύο τέσσερα νεφρικιά ανεπάρκεια... 15 με 30 GFR και αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση, η οποία είχε επιβεβαιωθεί με 24 ώρη καταγραφή και λάβαναν τρία έως τέσσερα φάρμακα, ανασολία του άξονα, β' μπλόκερ, αποκλειστή άγωνας βεστίου και φουροσεμίδι ε, ή τωρασεμίδι. Και αυτοί οι ασθενείς δεν είχαν ρυθμισμένη πίεση και τυχεοποιήθηκαν σε χλωροθαλιδόνη ή εικονικό φάρμακο με καταληκτικό σημείο τα επίπεδα αρτηριακή πίεση σε τρει μήνε, τη λευκοματουρία και τι ανεπιθύμητε ενέργειε. Και τι έδειξε αυτή η μελέτη, Ότι κιόλα από τι τέσσερι εβδομάδε το μήνα μετά τη χορήγηση χλωροθαλιδόνη για την πίεση ιατρίου, η πίεση λατώθηκε κατά 12 χιλιοστά η συστολική και για όσο διάστημα συνέχιση η η πίεση του ιατρίου ελαττώθηκε κατά 15 χιλιοστά συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Και όχι μόνο αυτό, ελαττώθηκε και η αρτηριακή πίεση 24 ώρου, η πίεση ημέρα και η νυχτερινή αρτηριακή πίεση κατά 10 χιλιοστά στήλη υδραργύρου. Δηλαδή, η χορήγηση χλωροθαλιδών ήταν αποτελεσματική. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι η χορήγηση χλωροθαλιδώνης ελάττωσε κατά 50% τη λευκοματουρία σε αυτούς τους ασθενείς συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, ίσως μέσω μείωση της ενδοσπειραματικής πίεσης. Βέβαια, είχαμε μία αύξηση, μείωση μάλλον του GFR κατά δύο-τρεις μονάδες, όμως αυτή η ελάττωση ήταν αναστρέψιμη μετά τη διακοπή του φαρμάκου και βεβαίως είχαμε και περισσότερες παρενέργειες με τη χλωροθαλιδόνη συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, αύξηση κρατινής, υποκαλιεμία, υπομαγνεσιεμία, υπονατριεμία, υπερλικεμία, υπερουρχεμία, ζάλι. Δηλαδή, σε ασθενεί με χρόνια νεφρική νόσο, δεν έχουμε στοιχεία για την έκβαση. Θα έχουμε συνέχεια τι μελέτε για να δούμε αν η χλωροθαλιδόνη βελτιώνει την κλινική έκβαση των ασθενών. Όμω φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική, ελαττώνει την πίεση, ελαττώνει τη λευκοματουρία, αλλά θέλει προσοχή, δεν είναι prescribe and forget φάρμακο. Θέλει καλό monitoring για να παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι ηλεκτρολίτε και η νεφρική λειτουργία. Λοιπόν, και παραμένουμε στο ίδιο μοτίβο. Ξέρουμε ότι οι ασθενεί με υπέρταση έχουν σε ένα ποστό 30-35% υπερτροφή αριστερά κοιλία και πάρα πολλέ μελέτε έχουν δείξει ότι η αναστολή του άξονα υπερτερούν των άλλων φαρμάκων όσο αφορά την υποστροφή τη υπερτροφία αριστερά κοιλία. Και αυτό συνέβαινε και με τα διουρτικά, όταν τα διουρτικά τα παίρναν σαν μια ομάδα. Όμω τα διουρτικά, όπω είπαμε και πριν, υπάρχει η ετερογένεια, είναι τα θιαζιδικά, όπω η υδροχλωρθιαζίδη και τα θιαζιδικού τύπου, όπω η ενδαπαμίδη και η όταν έγινε μια μεταανάλυση όλων αυτών των μελετών, φαίνεται ότι συγκριτικά με την υδροχλωροθιαζίδη, η αναστολή στο άξονα είναι καλύτερη, μειών περισσότερο την υπερτροφή αριστερά κοιλία, αλλά συγκριτικά με τη χλωροθαλιδόνη και την υδαπαμίδη, μάλλον δεν είναι καλύτερη. Αυτά τα διορητικά τα θεαζιδικού τύπου ελαττώνουν περισσότερο με την υποστροφή τη αριστερά κοιλία συγκριτικά με του ΑΜΕΑ, ίσω να οφείλεται ότι είναι πιο αποτελεσματικά, ότι ελαττώνουν την ηχθενή πίεση ελαττώνει το οξυδοτικό στρες ή βελτιώνει την εδοθυλιακή λειτουργία. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά την με, μηχανική θεραπεία της υπέρδασης, την επεμβατική θεραπεία, είχα μία πολύ μεγάλη μελέτη το 2021. Μετά τη συμπλήση τη 3, η απονεύρωση του συμπαθητικού στις νευρικές αρτηρίες ήταν κλάς 3. Ήταν, οι οδηγίες έλεγαν ότι δεν πρέπει να την κάνουμε σε κλινικό επίπεδο, όμως οι ερευνητικέ προσπάθειες με το Ιπποκράτιο να από τα νοσοκομεία που είχε πολύ έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Ε, συνέχισαν να κάνουν έρευνα και σε αυτή τη μελέτη πήραν ασθενεί ουσιαστικά που είχαν ανθεκτική υπέρταση. Πάνω από 149 με τρία φάρμακα, εκ των οποίων το ένα διουρτικό σε μέγιστη ανεκτή δόση, επιβεβαιωμένη με 24 ωρη καταγραφή, δεν είχαν δευτεροπαθή υπέρταση αυτοί οι ασθενεί και πέραν τα φάρμακά του. Και έγινε απονεύρωση του συμπαθητικού στην αρτηρία μέσω υπερήχων από τη μία πλευρά και από την άλλη μία εικονική παρέμβαση. Και τι έδειξε, ότι η απονεύρωση συμπαθητικού, η πραγματική, είχε ως αποτέλεσμα ελάττωση της πίεσης ημέρας στην 23ωρη καταγραφή κατά 8 χιλιοστά και της πίεσης της νύχτας κατά 8,3 χιλιοστά, ενώ αντιθέτως η εικονική παρέμβαση δεν είχε τόσο καλά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι ήταν αποτελεσματικότερη ε, και... Βέβαια, αυτό είναι σίγουρα ασφαλή και απομένει να δούμε αν διατηρεί το αντιπερτασικό αποτέλεσμα που προκαλεί σε βάθο χρόνου, στου 6-12 μήνε, η μελέτη αυτή συνεχίζεται. Μετά τη μελέτη, η μελέτη πριν είχε δείξει ότι σε ασθενεί, α πούμε, η ελάττωση τη ιστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 120 βελτιώνει την καρδιακή έκβαση των ασθενών συγκριτικά με την ελάττωση κάτω από 140. Μετά από αυτή τη μελέτη, είχαμε τη μελέτη STEP, από την Κίνα σε ασθενεί 60 με 80 ετών, Κινέζοι ασθενεί, στου οποίου ο στόχο ήταν αφενό ελάττωση μεταξύ 110 και 130 και από την άλλη ελάττωση της πίεσης μεταξύ 130-150, κάτι πιο συντηρητικό. Και τι έδειξε αυτή η μελέτη, ότι η επιθετική ελάττωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα 60 με 80 ετών μείωσε κατά 26% το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης, εγκεφαλικού, εμφράγματος, επανεμάτωσης και καρδιαγγειακού θανάτου. Και η μόνη παρενέργεια που είχαν αυτοί οι ασθενείς είναι ότι είχαν περισσότερα επεισόδια υπόταση συγκριτικά με την ομάδα της συντηρητικής ελάττους αρτηριακής πίεσης. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι το 75% των ασθενών ήταν 60 με 70 χρονών, ενώ μόνο ένας στους τέσσερις ήταν 70 με 80 χρονών και ήταν σχετικά υγιείς ασθενείς. 2,5% είχε νεφρική νόσο, 6,5% στεφανία νόσο και 20% ζαχαρόδιαβητη. διαβήτη. Ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς με υπέρταση. Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο στην οξία εδογκεφαλική αιμορραγία, που όπως και στην οξία ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, η βέλτιστη ρύθμιση της πίεσης δεν είναι γνωστή. Η υπόθεση ήταν εδώ και αρκετά χρόνια ότι η ελάττωση της πίεσης ελαττώνει ενδεχομένως την επέκταση του εγκεφαλικού αιματώματο. Και αυτό βελτιώνει τη λειτουργική έκβαση των ασθενών. Μία μελέτη ήταν δεν ήταν θετική, η άλλη μελέτη, δύο έχουμε όλε, όλες, ήταν αρνητική, και έρχονται μετά από 4-5 χρόνια οι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκεφαλικών. Οι οποίε τι λένε, ότι σε ασθενεί με οξύ αναδρογκεφαλική αιμορραγία μέσα σε 6 ώρε πρέπει να ελαττώνουμε την πίεση κάτω από 140 τη στολική και πάνω από 110 για να ελαττώσουμε την επέκταση του αιματώματο. Απ' την άλλη, όμω, από πάνω λένε ότι η ελάττωση τη πίεση στην οξία φάση των εγκεφαλική αιμορραγία δεν ξέρουμε αν σχετίζεται με βελτίωση έκβαση των ασθενών. Δηλαδή, τι νόημα έχει να ελαττώσουμε την πίεση για να μειώσουμε το αιμάτωμα, αν αυτό δεν μεταφράζεται σε κλινικό όφελο. Οπότε, μάλλον μένουμε στι προηγούμενε οδηγίε του 2017-2018, τι Αμερικάνικε και τι Ευρωπαϊκέ, που λένε στην οξία ενδοκεφαλική αιμορραγία δεν ελαττώνουμε τη συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 140, γιατί φαίνεται ότι δεν ωφελεί αφενός κλινικά και αφετέρου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νεφρικών παρενεργειών. Αυτή η μελέτη, τη δείχνω, δεν είναι ε, θεραπευτική, ωστόσο είναι η μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι από τον κύριο Στεργίου, με 6.000 ασθενείς από όλη την Ελλάδα μελετήσανε τον υπολασμό της υπέρτασης και φαίνεται ότι στην Ελλάδα έχουμε ψηλότερο υπολασμό από άλλες χώρες, είναι 40% υπολασμό της υπέρτασης και ισχύει ο κανόνας των τριών, δηλαδή 31, 31 τρίτο των ασθενών δεν γνωρίζει ότι έχει υπέρταση, 1 τρίτο των ασθενών γνωρίζει ότι έχει υπέρταση, αλλά δεν ρυθμίζεται καλά και μόνο 30% των ασθενών που έχουν υπέρταση ρυθμίζουν καλά την αρτηριακή πίεση, οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια στη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης. Και τέλος, θα αναφέρω δύο position papers από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, που υπήρχε συμμετοχή και της θεραπευτικής κλινικής. Καλό είναι όποιο θέλει να ρίξει μια ματιά. Το πρώτο αφορά τις μετρήσεις εκτός ιατρείου... και συγκεκριμένα τις μετρήσεις στο σπίτι, τη μεθοδολογία, την κλινική σημασία και την εφαρμογή στην κλινική πράξη. Και η δεύτερη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Γυριατρική Εταιρεία, μα λέει πώ πρέπει να εκτιμούμε τη γνωσιακή λειτουργία υπερταστικών ασθενών μεγάλη ηλικία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα.